Η έλλειψη καθηγητών στο ΤΕΙ της Πάτρας έχει φέρει πολλά προβλήματα. Φυσικά και υπάρχει και πιστεύω είναι εντελώς υποδιοργανωμένο. Και όσον αφορά δηλαδή στην γραμματεία και άλλα και γενικότερα, σε όλα τα τμήματα υπάρχει ανευθυνότητα, μπορούσα να πω. Λείπουν πολλοί καθηγητές, δεν έχουμε αίθουσες, δεν μας χωράνε οι αίθουσες πλέον. Γιατί από τα δύο εξάμεινα που ήταν να χωριστούμε, όλοι μπήκαμε στο πρώτο ξαφνικά. Σύμφωνα με τους καθηγητές στον ΤΕΙ, παρατίθεται πίνακας καθηγητών και φοιτητών, με τον οποίο ο αριθμός των καθηγητών του ΤΕΙ της Πάτρας είναι 1.121. Ο αριθμός όμως των μονίμων μελών ΕΠ του ΤΕΙ της Πάτρας δεν υπερβαίνει το 200. Αυτή τη στιγμή ικανοποιούνται οι ανάγκες μας στην εκπαίδευση με εκτάκτους, με συνεργάτες δηλαδή. Και όχι με τακτικό επιστημονικό προσωπικό. Ο κύριος Καπλάνης, πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας, αναφέρει πως όντως έχει αποδυναμωθεί το ΤΕΙ λόγω αποχώρηση καθηγητών οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί. Έχουμε μείωση περίπου κατά 40% του διοικητικού προσωπικού και άλλο τόσο 40% του επιστημονικού προσωπικού. Είναι βέβαια δυσάρεστο διότι δεν έχουμε αντίστοιχα διορισμούς και προκηρύξεις για επιστημονικό προσωπικό. Όλα αυτά έχουν παγώσει στο Υπουργείο Παιδείας. Ο αριθμός 1.121 περιλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό, τους αποκαλούμενους συνεργάτες, συμβασιούχοι στην πλειοψηφία νεαρής ηλικίας, συχνά με εξαιρετικά προσόντα και διάθεση για δουλειά, οι οποίοι όμως απασχολούνται σε συνθήκες δυσμενέστερες. Το διδακτικό έργο των συνεργατών κυμαίνεται από 2 έως 15 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο αριθμός τους δεν αντιστοιχεί σε άτομα πλήρους απασχόλησης και έτσι είναι πάντα κατά πολύ μεγαλύτερος από τον πραγματικό.